Ούτε έχω πήγε σε κανένα να τρέχατε η Λίγα Κόλλα και κατάχυσε το όπω υπερτοπίεσε. Ούτε έχω πήγε σε κανένα να τρέχατε η Λίγα Κόλλα και κατάχυσε το όπω υπερτοπίεσε. Εγώ δεν θεωρώ κανένα λίγο. Ούτε έχω πήγε σε κανένα να τρέχατε η Λίγα Κόλλα και κατάχυσε το όπω υπερτοπίεσε. Εγώ δεν σέβομαι όλου του συναδέλφου και προσπαθώ να είμαι αντικειμενικό. Άνθρωπο είμαι, μπορεί να κάνω λάθη. Λοιπόν, ούτε έχω προσβάλει κανένα συνάδελφο, ό,τι έχω πει λόγια μεγάλα και σταματάω εδώ για να μην ψηφίσουμε. Λοιπόν, σας ακούμε κύριε Πρόεδρε. Πρώτον, να σας ζητήσουμε συγγνώμη. Δεύτερον, εκείνο το οποίο είναι να μην υποτιμάτε αυτού που σας ζητούν τον λόγο. Διότι εγώ δεν μπορώ να δίνω μάχη με τον πρόεδρο για να παίρνω. Είναι κουραστικό κύριε Πρόεδρε να σου σηκώνουν 10 φορές το χέρι. Και αυτό ή εμπάθεια είναι ή μικρότητα. Διαλέξτε και πάρτε. Εμείς όταν σηκώνουμε το χέρι, έτσι είναι ο πρόεδρος. Έτσι έχουμε μάθει τόσα χρόνια. Μην μας οδηγείτε στα άκρα της ουσίας. Δεν σηκώνετε μόνο εσείς το χέρι, να παίρνετε άκρα. Δεν είπα αυτό το πράγμα. Και εσείς είσαστε ένας δημοτικός σύμβουλος επικεφαλής παράταξης όπως είμαι άλλη. Δηλαδή μόλις σηκώνετε εσείς το χέρι, πρέπει να σταματάει η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου για να παίρνετε τον λόγο. Είσαστε, εγώ δεν υποτιμώ κανέναν. Το έχετε καταλάβει. Λοιπόν, έχετε πάλι, μιλάτε για εμπάθεια και οτιδήποτε. Δεν έχω καμία εμπάθεια με κανέναν και κανένα πρόβλημα. Σας σέβομαι και μπορούσα να σας απαντήσω και το αντίστοιχα όταν με προσβάλλατε. Όμως, καταλάβατε, ούτε στον τύπο βγήκα, ούτε πουθενά, επειδή σας σέβομαι. Τώρα εσείς μπορεί να έχετε εμπάθεια με μένα. Άλλο για μια άλλη. Σας είπαμε, σας ζητούμε συγγνώμη, διότι δεν μπορείτε όμως να συνεχίζετε και να υποτιμάτε. Δεν υποτιμάω ποτέ κανέναν. Στην πράξη. Δεν υποτιμάω κανέναν. Όμως πρέπει να καταλάβετε ότι εδώ είναι 50 άτομα. 50 άτομα. Όμως τώρα η κυρία Καλατσιώτη σηκώνει το χέρι. Την υποτιμάω που δεν της δίνω το λόγο. Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ.